Είχε κορονοϊό, αδιαφόρησε, αν και ίδια αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας και μπήκε στο πλοίο για Σαντορίνη. Ζητήματα ατομικής ευθύνης υπάρχουν στην περίπτωση μιας αιμοκαθαιρούμενης, η οποία ενώ ενημερώνεται ότι είναι θετική, επιβιβάζεται σε πλοίο για να ταξιδέψει για διακοπές σε ένα νησί. Πρόκειται για 24χρονη αιμοκαθαρούμενη, η οποία έμαθε το νέο στο τρένο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Όμως δεν ήθελε με τίποτα να χάσει τις διακοπές της. Δεν είχαμε πράγματι τσεκάρει το νοσοκομείο πού ακριβώς βρίσκεται το τεστ και πού βρίσκεται ο ασθενής. Προφανώς θα είχε κατέβει στην Σαντορίνη, θα είχαμε ζήσει άλλα πράγματα. Την 3η 25 Αυγούστου, η 24χρονη νεφροπαθής έκανε έλεγχο για κορονοϊό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς έπρεπε να προσκομίσει αρνητικό τεστ στο νοσοκομείο Σαντορίνης για να υποβληθεί στις τακτικές αιμοκαθάρσεις της. Την επομένη ταξίδεψε με τρένο στην Αθήνα, όπου έμαθε πως είναι θετική στον ιό. Δεν ανέστειλε όμως τα σχέδιά της και επιβιβάστηκε στο καράβι. Ενημερώθηκε το νοσοκομείο ότι το τεστ ήταν θετικό. Επικοινώνησε με την ίδια, ρώτησε πού ακριβώς βρίσκεται. Εκείνη ενημέρωσε ότι βρίσκεται μέσα στο πλοίο και σε 2 ώρες φτάνει στην Σαντορίνη. Το νοσοκομείο ενημέρωσε το λιμενικό και η 24χρονη αμέσως απομονώθηκε σε καμπίνα του πλοίου και επέστρεψε στον Πειραιά, από όπου τη μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Ήμασταν επιπόλαιες, θα μπορούσα να πω, ανεύθυνοι. Ο Γιώργος Γράβας ήταν δύσπιστος για την ύπαρξη του κορονοϊού μέχρι που διαγνώστηκε θετικός. Απίστευτο αυτό. Εν ολίγης, ναι, ότι μπορεί να μην υπάρχει, μπορεί να μην κολλήσουμε. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει και είναι δίπλα μας. Οι νέοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο από τον ιό. Από τα 48 έτη που ήταν ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων στο πρώτο κύμα της πανδημίας, τώρα πια έχει πέσει στα 39 έτη. Δεν τον φοβάμαι, ό,τι να γίνει θα γίνει. Το νόσημα εκδηλώνεται ελαφρότερα ή και ασυμπτωματικά αναλογικά περισσότερο στους νέους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν βαριά περιστατικά μεταξύ των νέων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ethnos.gr, στον Ευαγγελισμό σήμερα νοσηλεύονται ακόμα και ασθενείς 16 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Μπορεί να έχουμε 10 και 15.000 ενεργά κρούσματα ανά πάση στιγμή στην Ελλάδα. Στην αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μέσω ανάρτησής του στο Facebook.